Κοίταξε να δεις. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν ξέρω να κάνω καλά. Ζύγω, δεν ξέρω πολύ καλά να μαγειρεύω. Προσπαθώ όμως και εκτιμάται η προσπάθεια. Πρέπει να το αναγνωρίσετε αυτό. Να σου πω, okay, με τη μηχανή του αυτοκινήτου πώς θα πας. Με την? Με τη μηχανή του αυτοκινήτου. Δηλαδή, άμα θέλω να ρίξει τη φιένα στο φέρ. Συγγνώμη, Ελένη μου, δεν σου αναγνωρίζουμε κανένα ελαφρυντικό. Θα εκπροσωπήσεις το Happy Day στην Ελένη Μενεγάκη και πρέπει να κερδίσεις. Είναι μονόδρομος η νίκη. Να σου πω κάτι. Εγώ πρότεινα το δυνατό μου σημείο που είναι το μπανόφι να το φτιάξω. Γιατί το κάνω καταπληκτικά. Ξεπέραστα. Ναι, το έχω φάει, το έχω φάει. Αλλά δεν είναι, έπρεπε να κάνουμε φαγητό, όχι γλυκό. Κατάλαβα. Οπότε πήγα σε κάτι πιο απλό. Λοιπόν, θα τη δώσω στεχνά, την ακούω χθες να μιλάει με τη μαμά της. Ναι, έλα μαμά, θα κάνω αυτό. Αυτός ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να τζιλίνε, να της εμπιστευτείς ένα μυστικό. Ποτέ, δεν χρειάζεται. Έλα, λέω τα ανώδυνα, σταμάτα, μην τα άλλα, ξέρεις. Ναι, έλα μαμά, πρέπει να το μαγειρέψω. Ναι, πρέπει να το έχω και έτοιμο. Όχι, όχι, εντάξει, μην ανησυχείς. Για τους 10:30 έχεις μαγειρέψει. Κορίτσι μου, το θέμα είναι να κερδίσεις, τι να το κάνω. Αυτό που θα φτιάξει είναι διατροφικό. Είναι κοτοπουλάκι με καροτάκια και διάφορα λαχανικά και μουστάρδα. Το τρως. Το τρως είναι και το φτιάχνω. Και λοιπόν, θα δει τη σιλουέτα. Εντάξει, για να δε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, Νίκο, όπως ξέρεις. Και θέλω να δούμε τι τρώνε οι επώνυμες, γιατί αυτές που λένε ότι τρώω και δεν παχαίνω, μην τις πιστεύετε. Πέφτει πείνα και πολύ αυστηρή διατροφή. Ας δούμε λοιπόν τις διατροφές των επωνυμών. Κρατιούνται σε φόρμα όλο τον χρόνο, διατηρούν τη σιλουέτα τους κομψή και γυμνάζονται σχεδόν καθημερινά. Γνωστές κυρίες της showbiz αποκαλύπτουν στο περιοδικό Hello τα tips της διατροφής τους. Ποια είναι τα μικρά μυστικά που τις βοήθησαν να χάσουν βάρος και να ανανεωθούν? Το πρωινό της Δέσποινας Μανδύ περιλαμβάνει συνήθως δημητριακά μεγάλα 0 έως 1,5% λιπαρά ή ένα γιαούρτι 2%. Όλα τα γεύματα είναι σημαντικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν πρέπει να παραλείπεται κανένα. Καλοί συνδυασμοί πάντα βοηθάνε πολύ. Η τραγουδίστρια δεν συνδυάζει ποτέ τα μακαρόνια με τον κιμά σε περίοδο διατροφής. Προτιμά να φάει μια μερίδα ψητό συνδυασμένο με σαλάτα. Τα τηγανιτά δεν υπάρχουν καθόλου στις διατροφικές της συνήθειες. Αν και της αρέσουν πολύ τα γλυκά, δεν θα προτιμήσει να φάει ένα κομμάτι γλυκού, αλλά μια σοκοφρέτα ή μια μικρή μπάρα σοκολάτας. Δεν τρώει ποτέ αργά το βράδυ. Όταν είναι σε περίοδο διατροφής, αποφεύγει τις επισκέψεις σε εστιατόρια και τα τσιμπολογήματα. Το πρωινό της γογός Μαστροκώστα περιλαμβάνει πάντα ένα ποτήρι φυσικό χυμό. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προσπαθεί να καταναλώνει 1,5 λίτρο νερό. Σε περιόδους που θέλει να χάσει κάποιο περιττό κιλό, κόβει εντελώς τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το μεσημέρι τρώει άλλοτε κρέας, άλλοτε ψάρι και κάποιες άλλες φορές λαδερό, συνδυασμένα πάντα με σαλάτα. Η γυμνάστρια και επιχειρηματία συνδυάζει με σαλάτα ακόμα και τους υδατάνθρακες, όπως τα ζυμαρικά. Το απόγευμα, ο σνακ προτιμά ένα φρούτο εποχής. Φροντίζει να έχει ολοκληρώσει το τελευταίο γεύμα της ημέρας γύρω στις 8 το βράδυ. Φροντίζει μια μέρα την εβδομάδα να είναι ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς, επιλέγοντας να φάει ό,τι επιθυμεί η καρδιά του. Η Κατερίνα Καινούργιου προτιμά για τη διατροφή της άπαχο κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο συνοδευόμενα από λαχανικά, ζυμαρικά ολικής άλεσης μόνο στο γεύμα, ομελέτα χωρίς λάδι με πράσινη σαλάτα, τόστ με ψωμί ολικής άλεσης μόνο στο πρωινό, σούπες λαχανικών, σαλάτες με διάφορα λαχανικά, με τόνο, τυρί, γαλοπούλα, κοτόπουλο, σολομό, σοκολάτα υγείας, ξηρούς καρπούς ανάλατους, γιαούρτι 2%, πολύ πράσινο τσάι. Οι τροφές που αποφεύγει είναι τροφές από αλεύρι, ζάχαρη και γενικώς τα γλυκά. Το πρωινό της Έλλης Κοκκίνου αποτελείται από καφέ που συνδυάζει με κουάκερ χωρίς γλουτένη ή γάλα φουντουκιού ή μια κρέπα με μέλι. Πριν το μεσημεριανό τρώει πάντα ένα σνακ με την πρωτεΐνη της ή ένα μήλο. Το κυρίως γεύμα της μπορεί να είναι ένα κοκκινιστό ή μια μερίδα ρύζι με καλαμπόκι ή μια μερίδα κοτόπουλο φούρνου με πατάτες. Αργά το απόγευμα τρώει ένα σνακ όπως οι καλαμπογκοφρέτες. Το βράδυ αποφεύγει το φαγητό εκτός και αν έχει κανονίσει να πάει σε κάποιο εστιατόριο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα φάει το μεσημεριανό της. Η Ελένη Πετρουλάκη δεν παραλείπει ποτέ το πρωινό. Συνήθως τρώει μια φέτα ψωμί ολικής αλέσεως με μια φέτα άπαχο τυρί και ένα ποτήρι χυμό ή ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης με ένα ποτήρι ήμια από βουτυρωμένο γάλα ή τυρί ή ένα αυγό βραστό ή ένα τόστ με ψωμί ολικής αλέσεως, μια φέτα τυρί και μια γαλοπούλα και ένα ποτήρι πράσινο τσάι. Τρώει κάθε 2 με 3 ώρες, καθώς με αυτόν τον τρόπο καίει περισσότερο λίπος κρατώντας το μεταβολισμό της σε υψηλά επίπεδα. Συνοδεύει κάθε γεύμα της ή σνακ με λίγη πρωτεΐνη. Βοηθά στο να κάψει περισσότερες θερμίδες. Μετά την γυμναστική δεν τρώει πάντα, αλλά πίνει γάλα. Αυτό βοηθά στο να χάνει περισσότερο λίπος όταν το χρειάζεται.
Κάθε πρωί που ξυπνάει, η Face Κορδά τρώει ένα τόστ, ενώ φροντίζει να πίνει μόνο έναν καφέ την ημέρα. Το μεσημέρι συνήθως φροντίζει να τρώει μια πολύ μεγάλη σαλάτα που έχει ως βάση τα εξής: μαρούλι, ντομάτα, τυρί φέτα και καπνιστό τόνο. Το βραδινό της είναι επίσης ελαφρύ, καθώς επιλέγει να τρώει μαγειρεμένο φαγητό, είτε λίγο κρέας ή κοτόπουλο με σαλάτα ή μερικά φρούτα. Το αγαπημένο της σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι το γάλα με δημητριακά. Τέλος, αν και λατρεύει τα γλυκά, φροντίζει να τα περιορίζει από το διαιτολόγιο της, ενώ φροντίζει καθημερινά να καταναλώνει πολύ νερό. Το κορμί θέλει θυσίες. Νίκο, ως ειδικός θέλω να σχολιάσεις αυτά που είδαμε. Κοίταξε να δεις, άμα τις πιστέψουμε τις κυρίες, έχουν βάση αυτά που λένε. Βασικά θέλω να τονίσω ότι το μαγειρευτό φαγητό είναι καλύτερο από οποιοδήποτε εκτός σπιτιού. Mm-hmm. Και τα τηγανιτά ακόμα, άμα είναι μία φορά τηγανισμένο με το λάδι και τηγανείς μία φορά την εβδομάδα και πατάτες ακόμα που είναι καλές, δεν παθαίνεις τίποτα τώρα. Εξαρτάται από την ποσότητα. Αυτό δηλαδή ότι εμείς σαν γυναίκες έχουμε αντιστοιχεί στις πατάτες τηγανιτές με την κυταρίτιδα και τα ψωμάκια, είναι λάθος. Όμως όχι. Εντάξει, παιδιά, γιατί είναι από κορισμένο λίπος το λάδι και πατάτα που είναι. Να σας πω κάτι από προσωπική εμπειρία. Εγώ ένα χρόνο, αυτό το χρόνο δηλαδή που μας πέρασε, σταμάτησα τη γυμναστική και σταμάτησα και τη διατροφή αυτή την προσεγμένη και άρχισα το junk food, τα πιτόγυρα, τα αυτά και πήρα 20 κιλά, παιδιά. Όπου, ναι. Δημήτρη. Έτσι. Για... Και όχι μόνο παίρνεις κιλά, ας πούμε, αλλά παίρνεις και ατσούμπαλα κιλά. Άσχημα κιλά, ναι, σε σημεία που ενώ με αυτή τη διατροφή που είδαμε εκεί που κάνουν οι περισσότεροι οι επώνυμοι και λίγο άσκηση. Είσαι... Ναι, ρε παιδιά, και σας λέω, οτιδήποτε το φτιάχνεις μέσα στο σπίτι είναι σίγουρα καλύτερα μαγειρεμένο από κάτι που είναι εκτός σπιτιού. Και σου λέω ακόμα